Πρέπει να σε χαρούν την κερίνια που είχε την πρωτοβουλία να διοργανώσει την εκδήλωση. Και φυσικά τον κύριο Πλήρη γιατί είναι πάρα πολύ ικανοποιητική του ενημέρωση. Και εγώ θέλω απλά να ξεκινήσω συμφωνώντας μαζί με τον φίλο μου που είναι προηγουμένο. Αλλά διαφωνώ με ένα σημείο ότι δεν είναι οι κερινιώτες που γράφουν στους δρόμους. Όλοι. Όλοι μας που γράφουν στους δρόμους. Με δούλες τις προτάσεις που γράφουν στους δρόμους. Απλά για να ξεκαθαρίσουμε κάτι, γιατί ήταν πάρα πολύ σημαντικό το που ανέφερε στην αρχή ο κ. Κτηρίδης. Η αποκατάσταση είναι εξαίρεση. Πάρα πολύ λίγοι θα επιστρέψουν. Και οι πλήστοι δεν πρόκειται να δουν ούτε ένα σέμπο από τις ζημιώσεις. Θα τα ξεκαθαρίσουμε. Άρα, οι προτάσεις στην ουσία αποτελούν την νομιμοποίηση της εθνοκάθαρσης που επιδίωκε πάντα η Τουρκία και ιδιαίτερα από το 1974 και μετά. Τόσες προτάσεις είναι ο τρίτος Ατύλλας. Είναι ξεκάθαρο το τι πρόκειται να γίνει. Και το πόσο παράλογο είναι κάποιε από τι πρόνοιε που μπορεί να συμφωνήσει ο κ. Κτηρίδης, τώρα για αυτό που σα αναφέρω, πριν λίγο ήμουν σε μια άλλη εκδήλωση. Μαζί με τον κύριο Μελίδη Αποστολίδη. Ο κύριος Αποστολίδης με τις προτάσεις του κύριου Χριστόφια δεν θα δικαιούται σήμερα να κερδίσει την απόφαση που κέρδισε και που αναγνώρισε η Αγγλία. Ούτε η κυρία Τζιντίνα Μπεζίδου με τις προτάσεις του κύριου Χριστόφια θα δικαιούται σήμερα να διεκδικήσει οτιδήποτε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Άρα από μόνοι μας διαγράψαμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες, τις δικαστικές που κέρδισε η Κύπρος εναντίον της Τουρκίας από το 1974 μέχρι σήμερα. Και το πόσο παράλογες εντός οι πρόνοιες σκεφτείτε το εξής. Η Επιτροπή Αποζημιώσεων είναι μόνο αποζημιώσεις που θα επιδικάσει, καμιά φορά θα επιδικάσει και νίκια. Σε περίπτωση που μπορεί να μετακινηθεί κάποιος από το σπίτι, για όλους τους λόγους που αναφέρουν προς ο κ. Πληρίδης. Σκεφτείτε κάποιος που μενίσκει στο Μούτσαλο δηλαδή, μέσα σε τουρκοκυπριακή περιουσία, να διεκδικήσει πίσω τη δική του την περιουσία, ο έπικος να πείσει την Επιτροπή, τους τρεις ξένους, ότι έχει καιρούς δεσμούς με το σπίτι, του πατέρα του πρόσφυγα. Και θα μείνει μέσα και να επιδικάσει ενίκεια εναντίον του Ελληνοκύπρου που είναι στο Μούτσαλο. Όχι μόνο να θα πιάσει την περιουσία του πίσω, ένα πιερώνει ενίκεια στον Τουρκοκύπριο για τη χρήση τη περιουσία. Είναι οι δικέ μα οι προτάσει του. Δεν είναι οι προτάσει των Τούρκων. Είναι οι δικέ μα οι προτάσει. Σε ό,τι αφορά. Θέλω να δώσω να δικαιώσω απλά έτσι. Σε ό,τι αφορά τι βελτιώσει. Που ήταν ακριβώς μια επαναφορά των προνοιών του σχεδίου ΑΝΑΝ. Δυστυχώς οι προτάσεις μας είναι μια επανάληψη των προνοιών του σχεδίου ΑΝΑΝ. Όπου υπάρχει υποδομή, όπου υπάρχει βελτίωση, όπου υπάρχει οτιδήποτε που έχει χτιστεί μέσα στις περιουσίες μας, και εμάς, επειδή εγώ δεν είμαι πρόσφυγας, αλλά είμαι ιδιοκτήτης. Μακαρίτησα η γιαγιά μου, μεταβίβασε μου το σπίτι του παππού μου στην Άσια. Και δεν δικαιούμαι εγώ να το διεκδικήσω, γιατί είμαι κάτω 46 χρόνων με βάση τις προτάσεις του κ. Χριστόφια. Αλλά τέλος πάντων, μακάρι οι πρόσφυγες τουλάχιστον να δικαιούνται να πάνε πίσω στα σπίτια τους. Αλλά το εξής είναι το σημαντικό. Με βάση τις δικές μας τις προτάσεις, δεν είναι μόνο οι πρόσφυγες που δεν θα δικαιούνται αποκατάσταση, είναι όλοι οι ιδιοκτήτες όπως σας ανέφερα προηγουμένως. Όπως έχουν διαμορφωθεί και καθοριστεί δικές μας οι προτάσεις, όπως και στο σχέδιο ΑΝΑΝ, φραστικά αναγνωρίζει το δικαίωμα περιουσίας, αλλά αυτό είναι μια παραπλάνηση. Με όλους τους περιορισμούς, με όλες τις εξαιρέσεις, κανένας δεν πάει πίσω. Εμένα η δική μου η απορία, ίσως μπορεί να την απαντήσω ο κ. Κτηρίδης, είναι γιατί οι δικές μας οι προτάσεις θέλουν να παραπλανήσουν τους πρόσφυγες. Κάποιοι λένε ότι οι προτάσεις είναι κακογραμμένες. Εγώ διαφωνώ. Οι προτάσεις δεν είναι κακογραμμένες. Είναι πάρα πολλά καλά γραμμένες για τον σκοπό που θέλουν να πετύχουν. Να παραπλανήσουν τους πρόσφυγες. Φραστικά ό,τι έχετε δικαίωμα περιουσίας, αλλά στην ουσία λόγω των περιορισμών δεν πάει κανένας πίσω. Πριν λίγες, πριν λίγο καιρό, είχαμε κάποια έγγραφα των Ηνωμένων Εθνών που διαρρεύσαν από τα Ηνωμένα Έθνη. Τα έγγραφα Ντάουνερ, τα οποία ήταν αντικείμενο και του βιβλίου τη σημαντημένη τράπουλα. Ένα από εκείνα τα έγγραφα ήταν πάρα πολύ σημαντικό σε σχέση με ό,τι έχει σχέση με τους πρόσφυγες και την επιστροφή των περιουσιών. Τι έλεγε το έγγραφο. Μια συνεργάτηδα του κύριου Ντάουνερ που έλεγε του κύριου Ντάουνερ. Μιλήσαμε με Ελληνοκύπριους δικηγόρους και συμφωνούν μαζί μας
ότι φραστικά θα πρέπει μέσα στις προτάσεις να αναγνωρίζει το δικαίωμα περιουσίας, αλλά στη συνέχεια να μην καταλαβαίνει ο κόσμος ότι αναιρείται το δικαίωμα με τις εξαιρέσεις. Κακώς για τους Ελληνοκύπρους που τους έδωσαν έτσι συμβουλές. Κακώς για τη σύμβουλο του κύριου Ντάουνερ, κακώς για τον κύριο Ντάουνερ που υιοθετούν την προσέγγιση και θέλουν να ξεγελάσουν τους πρόσφυγες μας. Κύριε Κληρίδη, ο δικός μας ο διαπραγματευτής γιατί θέλει να ξεγελάσει τους πρόσφυγες.